Πάμε στον Μιχάλη Στάμου. Μιχάλη Στάμου, Σπύρα Νεαρών διέριξε 25 σπίτια. Ξάφνισαν δεκάδες πολίτες σε μια χώρα που εγκληματικότητα πρωταγωνιστεί καθημερινά. Σε ακούμε. Ο ροκέφαλος της αστυνομίας προκαλούσε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Η περίφημη Σπύρα των Πιτσιρικάδων, όπως λεγόταν, διότι η ηλικία του σε Φίλιππε ήταν από 19 έως 22 χρονών. Τι έκαναν όλοι αυτοί? Ήταν μια πραγματική μάφια για τους κατοίκους της πόλης, αφού, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, 25 σπίτια τα είχαν κυριολεκτικά ρημάξει. Δεν είχαν αφήσει τίποτα μέσα. Είχαν διαπράξει 25 διαρρήξεις και 3 απόπειρες με λία πολλά μετρητά και τη μαλθή αξίας περίπου 33.000 ευρώ. Μετά τον εντοπισμό τους από τη Νόπια και την αστυνομία της ασφάλειας της Καλαμάτας, εντοπίστηκαν λοιπόν οι συγκεκριμένοι νεαροί και αναζητούνται άλλοι δύο, ένας 21χρονος και ένας 22χρονος, οι οποίοι προς το παρόν διαφεύγουν του αυτοφόρου. Κατέσχεσαν οι αστυνομικοί ένα όχημα που το χρησιμοποιούσαν για τις κλοπές, είχαν κατασχέσει πριν και κάποια άλλα εργαλεία διαρρηκτικά. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος τους άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση συμμορίας και για συγκεκριμένες κλοπές. Η έρευνα συνεχίζεται για την εξυγνίαση και των άλλων περιπτώσεων και επαναλαμβάνω ότι μέχρι τη στιγμή τακτοποιήθηκαν οι 6 νεαροί που είχαν γίνει μάστιγα. Μιχάλη Στάμου, μένουμε εδώ. Δυστυχώς βλέπουμε την κλιματικότητα χτυπάει κόκκινο. Πάμε σε παρακαλώ.